Ποιος έχει χαρεί, ποιος έχει χαρεί που έχετε τρίμερο. Τι ωραίο στο τραγούδι, καλημέρα σας μας. Ο Έντι περισσότερο από όλους νομίζω. Κολοτούπες, κακό, αυτά. Ένα τριμεράκι. Χρειαζότανε, εδώ που τα λέμε. Ερείπε την είδα εγώ. Φαίνεται λίγο. Λοιπόν, τι θα είμαστε, καλά θα περάσουμε. Κοίταξε, έχουμε πανσέλινο. Θα έχουμε, αν μη τι άλλο, κάτι ωραίο να κοιτάμε το βράδυ. Αυτό το τριήμερο. Ναι, εκτός από αυτό. Θα υπάρχει και αυτό το φεγγάρι στον ουρανό, το οποίο θα δούμε σήμερα πώς θα μας επηρεάσει. Γιατί πάντα, ξέρετε, μια πανσέλινος είναι μια πιο περίεργη κατάσταση. Στην πραγματικότητα τι κάνει, είναι σαν να παίρνουμε ένα μεγεθυντικό φακό και όλα τα συναισθήματα τα οποία νιώθουμε, είτε είναι θετικά είτε είναι αρνητικά, τα μεγεθύνει. Είναι μια πανσέλινο στον εγώ καιρό, δηλαδή στον άξονα καρκίνου εγώ καιρό, ο ήλιος στον καρκίνο ή η σελήνη στον εγώ καιρό. Στις πρώτες μοίρες, που σημαίνει ότι επηρεάζει περισσότερο τους γεννημένους στις πρώτες μοίρες, πρώτες μέρες των ζωδίων τους και κυρίως τα παρορμητικά ζώδια, καρκίνος, κρυός καρκίνος, εγώ καιρός και ζυγός. Είναι η πρώτη, γιατί θα έχουμε δύο πανσελίνους στο ζώδιο αυτό, σε αυτό το καλοκαίρι. Η πρώτη είναι αυτή που θα έχουμε ουσιαστικά αύριο και η δεύτερη πανσελίνος θα είναι στις 21 Ιουλίου, που θα είναι στην τελευταία μοίρα του εγώ καιρού. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πράγματα τα οποία μπορεί να ξεκινήσουν τώρα, μπορεί να εξελιχθούν μέσα στο μήνα αυτό και ουσιαστικά να κλείσουν, να τελειώσουν, να ολοκληρωθούν κοντά στις 21 Ιουλίου. Άρα, είτε είναι κάτι επαγγελματικό, γιατί τώρα στον εγώ καιρό καταλαβαίνετε ότι πιο πολύ στρέφεται η προσοχή μας στο κομμάτι που έχει να κάνει με επαγγελματικά, με θέματα καριέρας. Φυσικά, ο ήλιος στον καρκίνο δείχνει και οικογένεια σπίτι, αλλά γενικότερα έχω την αίσθηση ότι ανοίγει εδώ πέρα έτσι μία πύλη, η πύλη του ανεξήγητου, σε θέματα επαγγελματικά, συνεργασιών, καριέρας, η οποία θα φαίνεται να κλείνει εκεί κάπου που σας είπα, δηλαδή κοντά στις 21 Ιουλίου. Έτσι εξηγείται. Πάρα